σου πω πως έπαψα να αγαπώ τον εαυτό μου. Μαζί δεν ήσουν εκεί, μιλούσα μόνο στη σιωπή με το καημό μου. Δεν μας το είπες αυτό από τώρα. Άντε ψήστε, σας έχουμε τώρα και στο βίντεο. Έλατε, μας είπα να βάλουμε τη γραβάτα με τον παπιό. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην 36η γιορτή του Φλίσβου. Μια γιορτή που έχει γίνει πλέον θεσμός, μια γιορτή που έχει αγκαλιαστεί από όλο τον κόσμο, από όλους τους γύρω οικισμούς και από το Λουτράκι. Ελπίζουμε να περάσετε μια ευχάριστη βραδιά από όσο. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά για την αυριανή και το Γενφανούριο. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο, τον Κώστα τον Μεταξά και όλο το Διοικητικό Συμβουλίο του Φλίσβου για την πραγματικά πολύ σπουδαία προσπάθεια που κάνουν εδώ και πολύ καιρό ώστε να αναβαθμίσουν αυτή την όμορφη περιοχή που λέγεται Φλίσβος. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι έχει καταφέρει να είναι μια οικογένεια. Καλησπέρα σας. Σας εύχομαι να έχετε υγεία, χαρά και δημιουργία και να ο σύλλογός σας να είναι πάντα δυνατός και δημιουργικός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύλλογό σας για τις όλες τις προσπάθειες που κάνουμε σαν Δημοτική Αρχή, μας έχει στηρίξει με τον εθελοντισμό. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πεις για το Φλίσβο, για τον αγαπητό Κώστα εδώ, για όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Είστε ένα δυνατός σύλλογος, ένας οικισμός πολύ δυνατός, έχετε προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο μας. Έχουμε και τα αρχαία μας εδώ. Έχετε αναδείξει το Λουτράκι. Εγώ εύχομαι να έχουμε όλη υγεία και από την πλευρά μας και εμείς σαν Δημοτική Αρχή ό,τι μπορούμε κάνουμε σε δύσκολες εποχές. Αλλά να ξέρετε πάντοτε ότι θα είμαστε δίπλα στο πλευρό σας όπως είμαστε μέχρι τώρα. Και συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο που είναι δυναμικό. Γιατί δεν είναι τυχαίο το ότι εκλέγεστε συνέχεια, κύριε Μεταξά, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να είστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Είμαστε στη γιορτή του Φλίσβου στο Λουτράκι και είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Πετρίτσης. Για πείτε μας πώς περνάτε απόψε. Υπέροχα σήμερα. Συγχαρητήρια στον Κώστα, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Πραγματικά κάνουν μεγάλη αγώνα για να κρατήσουν το Φλίσβο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Μια χρονιά να είναι καλά και του χρόνου να ανταμώσουμε εδώ. Πρόεδρος εδώ, δυναμικός, πρωτοστατής στο σύλλογο εδώ, επάνω στους πιστές. Για πείτε μας κύριε Μεταξά. Εδώ και 36 χρόνια κάνουμε αυτή εδώ την όμορφη γιορτούλα η οποία σκοπό έχει να κρατήσει δεμένους εκτός από τους οικιστές αλλά και τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Μαζί μας είναι και ο κύριος Παφωτίου. Για πείτε μας και εσείς πώς περνάτε σήμερα. Πάρα πολύ καλά. Είναι, θα έλεγα, μια οικογενειακή, με την καλή έννοια, συνάντηση, διότι όλοι νιώθουμε μια οικογένεια, όλες οι παρέες είναι μια παρέα, όλοι οι άνθρωποι ξεχωριστοί ο ένας με τον άλλον και όλοι μαζί αποτελούν ένα σύνολο που έχουν κοινό στόχο, να κάνουν τη διαβίωση τους καλύτερη, το περιβάλλον καλύτερα και να συνδεθούν με το περιβάλλον με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.